Ορθοδοξία και παράδοση. Μέλη και απόφοιτοι της νεανικής συντροφιάς Λυκείου, της ενορίας Αγίου Νείλου Πειραιώς, με την ευθύνη των κατηχητριών τους, επιχειρούν ένα ορθόδοξο οδηπορικό στον ελλαδικό χώρο που περιλαμβάνει τοπικά προσκυνήματα, ήθη και έθιμα και παραδοσιακές συνταγές. Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Καλή και ευλογημένη, ας είναι η καινούργια μας χρονιά που ήδη άρχισε να κυλά. Σήμερα, εδώ από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, μαζί με τον κύριο Βασίλειο Ταμπακόπουλο, έτοιμοι, σας προσκαλούμε και πάλι να μας ακολουθήσετε προς τον Άθο, εκεί που η καρδιά της Ορθοδοξίας αιώνες τώρα χτυπά ασταμάτητα. Σήμερα λοιπόν θα πλησιάσουμε την Ιερά Μονή Γρηγορίου, η οποία βρίσκεται χτισμένη πάνω σε έναν άγριο βράχο της νοτιοδυτικής πλευράς της Αγιορείτικης Χερσονήσου και σε 20 μέτρα περίπου ύψος πάνω από τη θάλασσα. Η θαλάσσια διαδρομή είναι πραγματικά απόλαυση. Βραχώδεις και άγριες ακτές διαδέχονται τους ιδηλιακούς αγιαλούς, ενώ άγριοι κρυμνοί με ολισθηρές πλαγιές κάνουν την εμφάνισή τους. Η μονή διατηρείται ολόασπρη εσωτερικά όλες τις εποχές του χρόνου. Οι εξώστες του αρχονταρικιού προσφέρουν πραγματικό όνειρο για τους προσκυνητές. Η μονή, όπως φανερώνεται από χειρόγραφο κώδικά της, ιδρύθηκε στις αρχές του 14ου αιώνα από τον Όσιο Γρηγόριο τον Σιναΐτη. Στο τρίτο τυπικό, η μονή έρχεται 22η μέσα στα άλλα μοναστήρια που τότε ήσαν 25. Το 1497 ερημώθηκε και ανακαινίστηκε το 1500 από τον ηγεμόνα της Βλαχίας Στέφανο, πατέρα του Μπογδάν Βοεβόδα, με φροντίδες του ηγουμένου Σπυρίδωνα. Αλλά και το 1513 μαθαίνουμε ότι η μονή καταστράφηκε από αγαρινούς επιδρομής. Με τις πλούσιες όμως προσφορές των χριστιανών ηγεμόνων του Ορθόδοξου Βορρά, το μοναστήρι ξαναβρήκε το ρυθμό του, ώσπου το 1761 ατυχώς κάηκε. Ξαναχτίζεται από το σκευοφύλακα Ιωακείμ τον Μακριγέννη, τον Ακαρνάνα, και τον οποίο λέγουν ότι ήταν σπανός. Και επειδή είπε με απόγνωση ότι «Οπόταν ειδείτε και φυτρώσει στο πρόσωπό μου γενιάδα, τότε θα ξαναγίνει το μοναστήρι», δεν πέρασε όμως πολύς καιρός και στο πρόσωπό του φύτρωσε γενιάδα, η οποία μάλιστα έγινε τόσο μακριά μέχρι των ποδών του και ως εκ τούτου ονομάστη Μακριγέννης. Έτσι γρήγορα το μοναστήρι ανακαινίστηκε από ηγεμόνες παραδουναβίων χωρών. Σημαντική ήταν η προσφορά του μοναστηριού και στην Επανάσταση του 1821. Οι γρηγοριάτες μοναχοί για την ενίσχυση του αγώνα προσέφεραν αντικείμενα μεγάλης αξίας. Τη σημερινή μορφή της έλαβε η μονή στο τέλος του 19ου αιώνα, όταν ο ηγούμενος Σιμεών από την Τρίπολη μεγάλωσε τη δυτική πτέρυγα με νέες οικοδομές, έκτισε το αρχονταρίκι και κατασκεύασε τα μαρμάρινα προπύλαια. Από το 1840 το μοναστήρι είναι κοινόβιο και θεωρείται ένα από τα αυστηρότερα κοινόβια του Όρους. όμως έχει ο κύριος Βασίλειος Ταμπακόπουλος. Το καθολικό που τιμάται στο όνομα του Αγίου Νικολάου άρχισε να κτίζεται από τον Ιωακείμ με δαπάνη του αρχιμανδρίτη Γαβριήλ σύμφωνα με τον τύπο των άλλων αγιορείτικων καθολικών. Είναι μολυβδοσκέπαστο και στηρίζεται σε 4 μαρμάρινους κύονες. Είναι μετρίου μεγέθους και λίγο σκοτεινό, θα έλεγε κανείς, έτσι ώστε να οδηγεί σε κατάνοιξη στους μονάχους. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την καθαρή προσευχή. Η τοιχογράφησή του έγινε το 1779 από τους ζωγράφους Γαβριήλ και Γρηγόριο από την Καστοριά, καθώς αναφέρει η επιγραφή δεξιά στην είσοδο. Έχει καλλιτεχνικότατο ξυλόγλυπτο τέμπλο με πλούσια διακόσμηση και παραστάσεις από την Παλαιά Διαθήκη. Αργότερα, το 1846, όταν ηγούμενος ήταν ο Νεόφυτος, κτίστηκε και τοιχογραφήθηκε ο Ναρθικάς του. Ο ναός πανηγυρίζει ακόμα άλλες 2 φορές, μικρότερες βέβαια πανηγύρις από τη μνήμη του, τη δεύτερη Κυριακή μετά των Αγίων Πάντων στη μνήμη του κτήτορα της Μονής Γρηγορίου και στις 29 Οκτωβρίου στη μνήμη της Όσιο Παρθενομάρτυρος Αναστασίας της Ρωμαίας. Στη βόρεια πλευρά του καθολικού, συνέχεια του Νάρθηκα, υπάρχει το παρεκκλήσι του Αγίου Γρηγορίου που χτίστηκε το 1851. Η τράπεζα της Μονής είναι ενσωματωμένη στη νότια πλευρά της, κάτω από το καθολικό. Κτίστηκε μετά την πυρκαγιά, μαζί με άλλα κτίσματα, στο δεύτερο ήμιση του 18ου αιώνα. Μέσα στον κεντρικό ναό φυλάσσονται πολλά κοιμήλια και φορητές εικόνες, μεταξύ των οποίων του Αγίου Νικολάου, που είναι θαυματουργή, και για το σχετικό θαύμα θα μας μιλήσει η δεσποινίδα Κατσούλα. Κάποτε συνέβη αυτό το θαυμάσιο γεγονός. Μια χρονιά στις αρχές Δεκεμβρίου έφυγε από το μοναστήρι το πλιάριο της Μονής με έναν έμπειρο μοναχό κυβερνήτη για να πάει στο παλιούρι της Κασάνδρας να προμηθευτεί τα απαραίτητα για την πανήγυρη του Αγίου Νικολάου ψάρια. Πριν όμως επιστρέψει, άρχισαν να πνέουν δυνατοί νοτιοδυτικοί άνεμοι που καθυστερούσαν την αναχώρηση. Η πανήγυρης πλησίαζε και ο μοναχός ανησυχούσε, γιατί όχι μόνο δεν υποχωρούσε ο καιρός, αλλά οι νότιοι άνεμοι ενισχύονταν. Του ήταν αδιανόητο να γίνει πανήγυρης χωρίς ψάρια. Αποφάσισε λοιπόν να φύγει. Μάταια οι ψαράδες του χωριού προσπαθούσαν να τον πείσουν να μην τολμήσει τέτοιο παρανοϊκό εγχείρημα. Εκείνος όμως ήταν αμετάκλητος. Έκανε το σταυρό του, έβαλε την εικόνα του Αγίου Νικολάου στο πηδάλιο λέγοντας «Άγιε Νικόλα, βλέπεις τον καιρό, κάνε το κουμάντο σου για να μην γίνει η πανηγυρή σου χωρίς ψάρια». Πάλεψε άγρια μέσα στα κύματα, ώσπου έφτασε πολύ κοντά στο μοναστήρι. Ήταν όμως αδύνατο να προσορμιστεί, γιατί τα πελώρια κύματα της νοτιάς σπούσαν με μανία επάνω στα απότομα βράχια του μικρού λιμανιού. Βλέποντας την αγωνία του καπετάνιου, οι πατέρες πήραν την εικόνα του Αγίου Νικολάου και βγήκαν έξω από το μοναστήρι, παρακαλώντας τον Άγιο να κάνει το θαύμα του. Και ο Άγιος έκανε το θαύμα. Ένα πελώριο κύμα σήκωσε ψηλά το σκάφος, ύστερα το κατέβασε ομαλά μέσα στον Αρσανά και κατόπιν ήρεμα υποχώρησε. Το μικρό πλεούμενο βρέθηκε στη στεριά χωρίς κανένα κίνδυνο. Άλλη μια φορά, πάλι κάποιο καλοκαίρι, ξέσπασε πυρκαγιά στο δάσος της Μονής, η οποία απείλησε να εξαφανίσει όλες τις καστανιές, την κυριότερη οικονομική πηγή της Μονής. Το θέαμα ήταν φοβερό. Οι προσπάθειες των πατέρων ήταν μάταιες. Τότε πήραν τα Άγια Λείψανα και την εικόνα του Αγίου Νικολάου και βγήκαν έξω οικετεύοντας τον Άγιο να τους πλαχνιστεί. Ξαφνικά ένα σύννεφο στάθηκε και έφερε από πάνω τόση βροχή, ώστε αμέσως έσβησε η φοβερή πυρκαγιά. εκτός από την εικόνα του Αγίου Νικολάου, υπάρχουν και δύο εικόνες της Θεοτόκου, της Γαλακτοτροφούσας και της Παντάνασας. Η πρώτη είναι μία από τις σπάνιες γενικά εικόνες της Θεοτόκου, που την παριστάνει να θυλάζει το βρέφος Ιησού. Η δεύτερη, η Παντάνασα, που διασώθηκε από όλες τις πυρκαγιές, αφιερώθηκε στη Μονή σύμφωνα με την αρχαία επιγραφή της στο τέλος του 15ου αιώνα από τη Μαρία Παλαιολόγο, τη μητέρα του ηγεμόνα Μπογδάνου. Όταν το μοναστήρι έγινε παρανάλωμα πυρός δύο φορές, η ιερή αυτή εικόνα έμεινε αυλαβής. Μάλιστα, η πυρκαγιά του 1761 στις 30 Νοεμβρίου που προαναφέρθηκε από τη Δεσποινίδα Ιωάννα, υπήρξαν εξολοθρεπτικοί και η μονή κάηκε εκ θεμελίων. Μόνο η εικόνα της Θεοτόκου βρέθηκε ανέπαφη από τη φωτιά πάνω στη στάχτη, στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Ένας μάλιστα επισκέπτης της Μονής, ο Μπάρσκι, αναφέρει τα εξής. Στον αριστερό κύωνα βρήκα μία εικόνα παλαιά της Θεοτόκου, ένα πύχη μεγάλη, με φωτοστέφανο και χρυσωμένα τα χέρια, με αργυρή κανδύλα μπροστά της και με την ανορθόγραφη επιγραφή στα ελληνικά. Δέησης της ευσεβεστάτης κυρα Μαρίας Ασανίνας Παλαιολογίνας, κυράς Μουρδοβλαχίας. Εκτός από το καθολικό, η Μονή Γρηγορίου διαθέτει ακόμα τα εξής 9 παρεκκλήσια μέσα και έξω από τον περιβολό της. Της Αγίας Αναστασίας της Δρομέας του 1775, της Θεοτόκου και του Αγίου Δημητρίου του 18ου αιώνα, των Αγίων Πάντων στο Κημητήρι που κτίστηκε το 1724 και τοιχογραφήθηκε το 1739, του Αγίου Μοδέστου στον Αρσανά του 19ου αιώνα, του Αγίου Τρίφωνα και του προφήτη Ηλία που είναι νεότερα. Επίσης έχει 3 καθίσματα, της Παναγίας και των Αθωνικών Πατέρων του 19ου αιώνα κοντά στη Μονή και του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου ψηλά στο δάσος. Ακόμη στις Σκαρίες η Μονή έχει 4 κελιά, της Υπαπαντής είναι το κελί των Ιωσαφέων, των Αγίων Αναργύρων είναι των Παχωμαίων, του Αγίου Τρίφωνα όπου μένει ο αντιπρόσωπός της στην Ιερά Κοινότητα και του Αγίου Αθανασίου. Σκελίσαμε το κατόφλι της εξωτερικής πύλης, γράφει ένας επισκέπτης, και με σιωπή προχωρούσαμε προς την εσωτερική. Στο βάθος, όπου ήταν το καθολικό, ακουγόταν οι μελωδικές φωνές των ψαλτών, ουράνια ατμόσφαιρα γαλιάσεως. Η ευωδία του Μοσχολιβάνου είχε ξεχυθεί σε όλο τον περίβολο του μοναστηριού. Όλοι οι μοναχοί συμμετείχαν στην ώρα της λατρείας. Ευλαβικά μπήκαμε στο ναό. Σε μια στιγμή βλέπω ξαφνικά την εκκλησία να αδειάζει. Ένας-ένας οι μοναχοί, με επικεφαλή στον ηγούμενο, έβγαιναν έξω, ενώ η ακολουθία ακόμα βρισκόταν στα μισά. Στο ναό έμεινε μόνο ο ψάλτης και ο παπάς που ιερουργούσε. Δεν ήξερα τι συμβαίνει, γι' αυτό πήγα από πίσω με την επιθυμία να ικανοποιήσω την περιέργειά μου. Διαρωτήθηκα μήπως έπαθε κάτι κανείς ή μήπως κατέφτασε στη Μονή κάποιος επίσημος, έφνης ο Πατριάρχης. Όμως δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Απλούστατα, ήταν η ώρα που έπρεπε να γίνει το φούρνισμα του ψωμιού όλης της εβδομάδας. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να περιγράψει κανείς με λόγια τη μεγαλειώδη εκείνη παράσταση μέσα στο φούρνο, στα υπόγεια της Μονής Γρηγορίου, λίγο πριν φουρνιστεί το ψωμί. Αφού διάβασε ο ηγούμενος τις σχετικές για την περίπτωση ευχές, αποτελούν τη βάση πριν από κάθε ενέργεια μέσα στα μοναστήρια, η δουλειά μπήκε στον οργασμό της. Άλλοι έκοβαν το γινόμενο ζυμάρι, άλλοι αλεύρωναν, άλλοι έθιναν το σχήμα του καρβελιού και δυο με τα φτιάρια έσπρωχναν το ψωμί μέσα στο φούρνο. Πραγματική εργατική κινητοποίηση. Επιχείρηση προμελετημένη, που όμως δεν λειτουργούσε ανταγωνιστικά ή κερδοσκοπικά, αλλά σαφέστατα ιδεολογικά και με γενική την πεποίθηση ότι ο άρτος, ο επιούσιος, τότε μόνο είναι πρέπον να δίδεται όταν ο άνθρωπος μοχθεί και υδρώνει. Οι μοναχοί, από τη συνεχή επανάληψη, είχαν εξοικειωθεί με τους μηχανισμούς και την τεχνική λειτουργία του φούρνου, που κάθε εβδομάδα, μόνο στη Μονή Γρηγορίου, παράγει 200 κιλά ψωμί. Γι' αυτό, σαν τελείωσαν, δεν διέκρινε στα μέτωπά τους ούτε το παραμικρό ίχνος κόπωσης. Μπήκαν ξανά στη γραμμή, με προορισμό το ναό, για το συνέχισμα της άλλης της ακολουθίας που δέχτηκαν να αφήσουν στη μέση για μια ανάγκη βιωτική. Η σκληρή και συνεχής εργασία που στη ζωή των μοναχών του Αγίου Όρους εκφράζει μια αναμφισβήτητη δύναμη, αποδεικνύει με τρόπο απόλυτα τεκμηριωμένο πόσο σοβαρά καθοριστική, πόσο πρακτικά αναγκαία, πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η παρουσία και του ανθρώπινου του στοιχείου μέσα στην ανθρώπινη πολιτεία του Άθω. Μεταξύ των κοιμηλίων της Μονής συγκαταλέγονται τεμάχιο τιμίου ξύλου και πολλά αριθμα λείψαν Αγίων, όπως η κάρα του Γρηγορίου του Ναντζιαζινού, τεμάχιο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, η δεξιά παλάμη και οι κνήμες της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας, τεμάχιο του Αγίου Διονυσίου, του Αρεοπαγίτου και άλλα. Επίσης φυλάσσονται δύο χρυσοκέντητοι επιτάφοι, ο ένας του 15ου αιώνα και ο άλλος του 17ου. Παλιά άμφια και εκκλησιαστικά σκεύη, σταυροί, πολύτιμα καλύματα Ευαγγελίων και πολλά άλλα ιερά αντικείμενα. Η βιβλιοθήκη της Μονής, ύστερα από την καταστρεπτική πυρκαγιά του 1761 που προαναφέραμε και της λαιλασίας από τους Τούρκους το 1821, εμφανίζεται σήμερα σχετικά φτωχή, αλλά πολύ καλά οργανωμένη, μέσα σε ένα μικρό θολόκτιστο διαμέρισμα της δυτικής πλευράς. Τα έντυπά της ανέρχονται σε 6.000 τόμους, μεταξύ των οποίων υπάρχουν αξιόλογα παλέτυπα και αρχέτυπα. Περιέχει 297 χειρόγραφους κώδικες, από τους οποίους οι 11 είναι περγαμηνοί και μερικούς άλλους εικονογραφημένους. Εδώ φυλάσσεται το μοναδικό στον κόσμο χειρόγραφο του Πιμένα του Ερμά, 6 φύλλα, από το οποίο δυστυχώς αφαίρεσε 3 φύλλα ο αρχαιοκάπηλος Σιμονίδης και τα πήγε στη Λειψία. Το 1855 συγκεκριμένα το ανίχνευσε. Αντέγραψε βιαστικά 6 από τα μεγάλα και πυκνογραφημένα φύλλα του, πήρε μαζί του τα 3, ενώ το 10ο και τελευταίο είχε χαθεί νωρίτερα, κατά δήλωσή του. Ωραίες μικρογραφίες έχει το υπαριθμόν 3 ψαλτήριο του 12ου αιώνα και πολύ ενδιαφέροντα μικρογραφικά σχέδια που απεικονίζονται τα προσκυνήματα των Αγίων Τόπων, το υπαριθμόν 139 προσκυνητάρι του 1680. Εκτός από τα χειρόγραφα και τα έντυπα, σώζονται στη Μονή και ενδιαφέροντα συγκύλια, κυρόβουλα, φυρμάνια και άλλα, από τα οποία το παλιότερο είναι ένα τουρκικό σουρέτι του 1429 και ένας βακουφναμές του 1561. Επίσης και ένας άλλος επισκέπτης της Ιεράς αυτής Μονής Γρηγορίου μας προσκαλεί με την πένα του να γίνουμε και εμείς κοινωνή θείας φύσεως, όπως οι 60 περίπου γρηγοριάτες πατέρες. Διαβάζουμε. Εδονείται το καθολικό της Ιεράς Μονής από τις πανηγυρικές ψαλμοδίες των μοναχών, καθώς ένας-ένας από τις 3 τα ξημερώματα κατεβαίναμε από τον Ξενώνα για να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία. Ήταν μια νύχτα ήσυχη και φωτόλουστη από τη σελήνη. Η θάλασσα απαλά με το ελαφρό κύμα που δημιουργεί η στεριανή άβρα χάιδευε τα θεμέλια του απόρθητου και πανύψηλου κάστρου. Πάνω, σκυμμένος ο πελώριος Άθωνας, ήταν σαν να φουκραζόταν από το ύψος της μεγαλοπρέπειάς του τη γλυκιά μελωδία των ακοιμήτων πατέρων. Και μέσα στο μοναστήρι χτυπούσε η καρδιά του μυστικού σώματος, τους παλμούς της ζωής, με τους ρυθμούς που της μετέδιδε την κίνηση της ζωής στο πνεύμα και στο σώμα. Αλήθεια, εκείνη η λατρεία είχε κάτι το διαφορετικό. Οι φωνές των ψαλτών αναμειγνύονταν με τους εκβάθους στεναγμούς των πατέρων, η ευωδία του Μοσχολίβανου με το μύρο των Αγίων Λειψάνων, οι αγιογραφίες με τις σιλουέτες των μοναχών, η γη με τον ουρανό. Όλα μέσα στο ναό σε μετέφεραν στο ουράνιο θυσιαστήριο, εκεί που τα γέμοντα οφθαλμών ζώα, ανάπαυσιν ουκ έχουσιν ημέρας και νυχτός λέγοντες Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος. Στις αγιορείτικες ακολουθίες έχεις την αίσθηση του υπερκόσμιου. Εδώ όλοι έχουν τη θέση τους και η κίνηση και το φως και η ένταση της φωνής. Άλλοτε χάνεσαι μέσα στο σκοτάδι και άλλοτε λούζεται στο άπλετο φως. Τη μια οι φωνές είναι αδύναμες και την άλλη γίνονται ως φωνή υδάτων πολλών. Την ησυχία διαδέχεται η χαρά με τους ρυθμικούς ήχους του κατζίου, των θυμιατηρίων, με το κούνημα των κανδυλιών και του πολυελαίου, με το κτύπημα των ταλάντων και των κοδώνων. Αυτές οι εναλλαγές παρατηρούνται περισσότερο στις πανηγυρικές ολονυχτίες ή ακόμα και στις εορταστικές ακολουθίες. Σε μια τέτοια πανηγυρική Θεία Λειτουργία είχαμε την ευλογία να τύχουμε στη μνήμη του Αγίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου. Με ιερό πάθος, οι δύο χοροί των ψαλτών έψαλαν τα πανηγυρικά ιδιόμελα του εορταζομένου Αγίου. Ύστερα έβαλαν αργή πανηγυρική δοξολογία. Σύστηκε το μοναστήρι από τις κοδωνοκρουσίες και τα σήμαντρα. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε τη μελωδία της νύχτας εκείνης. Όλα κινούντος στη δοξολογία του Θεού. Παράτινον το έλεό σου της γινόσκους είσαι, αντιφωνούσε ο δεξιός χορός. Και οι πατέρες ελάμβαναν θέση στην Αγία Τράπεζα για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Στη μέση ήταν ο ηγούμενος και γύρω του 9 ακόμα λαμπροφορεμένοι πρεσβύτεροι και διάκονοι. Από την ωραία πύλη διακρίνονταν δίπλα στους λειτουργούς οι τοιχογραφίες των μεγάλων ιεραρχών, Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου, Νικολάου του Θαυματουργού, Ιακώβου του Αδελφοθέου, τόσο ζωηρές που μερικές φορές μέσα στην έκσταση και την κατάνοιξη νόμιζες ότι ήταν ζωντανές μορφές που μαζί με τους πρεσβυτέρους συλλειτουργούσαν. Οπωσδήποτε και εκείνοι όλοι ήταν κοντά μας, έστω και αν δεν είχαμε την καθαρότητα να τους αντιληφθούμε. Ήταν, όπως και σε κάθε λειτουργία είναι, στη λειτουργία του μεγάλου μυστηρίου της σωτηρίας, κοινωνή της Θείας Φύσεως. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Την επιμελήθηκαν και παρουσίασαν ο κύριος Βασίλειος Ταμπακόπουλος, διευθυντής του 22ου Δημοτικού Σχολείου και φίλος των φίλων Αγίου Όρους, και η Ιωάννα Κατσούλα. Ευχαριστούμε τη Χρυσάνθη Ταμπακοπούλου που είχαμε στον ήχο, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ορθοδοξία και παράδοση. Μέλη και απόφοιτοι της νεανικής συντροφιάς Λυκείου της ενορίας Αγίου Νείλου Πειραιώς, με την ευθύνη των κατηχητριών τους, επιχειρούν ένα ορθόδοξο οδηπορικό στον ελλαδικό χώρο που περιλαμβάνει τοπικά προσκυνήματα, ήθη και έθιμα και παραδοσιακές συνταγές.